κάναμε τη συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Του θέσαμε τα ζητήματα των συνταξιούχων που για 13 χρόνια υποφέρουν κυριολεκτικά από τις περικοπές όλων των κυβερνήσεων. Θέσαμε τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τη ζωή μας, με τις περικοπές που έχουμε δεχτεί και με εκείνα που πρέπει να αποδοθούν στους συνταξιούχους για να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια με αυτά που έχουμε πληρώσει. Απαιτήσαμε λοιπόν να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας και το έχουμε δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο υπόμνημα με όλα μας τα αιτήματα. Και τα διεκδικούμε όλα γιατί είναι πληρωμένα από τον αγώνα μας, από την δουλειά μας και από όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει στον εργασιακό βίο. Θέσαμε τα ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τους συνταξιούχους, με την καταβολή δηλαδή της προσωπικής διαφοράς που πρέπει να δοθεί τώρα σε όλους τους συνταξιούχους ως σύνταξη ενσωματωμένη και πάνω σε αυτή τη σύνταξη να δίνονται οι αυξήσεις. Οι οποίες βεβαίως με τις αυξήσεις που δίνονται δεν πρόκειται για αυξήσεις αλλά για νέες μειώσεις. Έτσι 1.000.000 περίπου συνταξιούχοι δεν θα πάρουν σύνταξη, δεν θα πάρουν αύξηση, αυτή που λέμε αύξηση γιατί δεν είναι, επειδή έχουν την προσωπική διαφορά. Θέσαμε τα ζητήματα των αναδρομικών και τα ζητήματα των λειτουργικών δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εκείνο λοιπόν που πήραμε ως απάντηση είναι ότι η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να δίνεται, αλλά τα ποσοστά αύξησης που θα δίνονται θα αφαιρούνται δηλαδή και δεν θα παίρνουμε καμία αύξηση. Το θεωρούμε πολύ αρνητικό και η θέση μας παραμένει να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, όπως είπαμε, με την προσωπική διαφορά. Θέσαμε τα ζητήματα των αναδρομικών που πρέπει να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς προαπαιτούμενα. Και εδώ μας είπαν και μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι υπάρχει δημοσιονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να αποδοθούν. Καθώς επίσης και τα λειτουργικά έξοδα των ομοσπονδιών, τα οποία μας είπε ότι αυτά θα δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, τα αιτήματά μας παραμένουν, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που πήραμε. Οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια και φυσικά τα διεκδικούμε στο ακέραιο και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας στο επόμενο διάστημα.